You are now about to witness your DJ for this evening. Hello. Hit me. This is a test. It's serious. It's a dream. Ladies and gentlemen, put your hands together. Ladies and gentlemen. Let the rhythm take you. Yeah, yeah, yeah. The rhythm. The music. The music. Music. Oh, I love stuff. Now, here comes the music. Are you ready? Okay, boys. Here we go. Καθημερινά από τις 12 έως τις 2, στο μικρόφωνο και τη μουσική, ο Θανάσης Τσιφτσίδης. Ράδιο Κος. Δυνάμωσέ το. Αλέξανδρος Στιτκόβ στην παρέα μας. Αλέξανδρε, καλημέρα. Γεια. Ακούς πάρα πολύ καλά, από ό,τι φαντάζομαι. Ναι, γιατί το έχω βάλει να τα ακούω για τον υπολογιστή μου, για να γίνεται feedback. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, να σε καλημερίσω εδώ πέρα στο Ράδιο Κος 98. Να πω ότι κάνεις μεγάλη έτσι απήχηση, και αρνητική και θετική πιο πολύ. Είναι το τίμημα του να έχεις τη μία από τις δύο. Όντως, όντως. Λοιπόν, καταρχήν να σε ρωτήσω. Καταρχήν να πούμε στο θέμα κατευθείαν, ωραία. Σήμερα το Little Kuribo έβγαλε νέο Yu-Gi-Oh! Bridged και είναι φανταστικό. Ναι, να σου πω ότι είμαι μεγάλος φαν της σειράς. Ωραία, ωραία. Φανατικά, φανατικά Yu-Gi-Oh! Μέχρι που έχω βάλει. Έχεις δει και τα Bridged, βέβαια. Τα Bridged όχι, δεν τα έχω δει. Δεν τα έχεις δει, είναι εξαιρετική παροδία. Σε σημείο που έγινε πιο γνωστό από κανονικό, ίσως. Παρεξηγήθηκαν, του κλείσαν το κανάλι. Τελικά έπεσε τσουνάμι και δεν μπορούσαν να αμυνθούν νομικά. Τέλεια. Λοιπόν, τι θα ήθελα να σου πω. Θα ήθελα να σου πω τις κανονικά τις βασικές ερωτήσεις. Πώς θα περνάς στην Αθήνα αυτόν τον καιρό? Όπως είναι ο καιρός στην Αθήνα, δηλαδή τέλεια. Τέλεια, έτσι. Έχει να φανταστώ πάρα πολύ ζέστη. Εντάξει ρε, ναι, ξέρω εγώ, όταν η γη πλησιάζει κοντά στον ήλιο αυτό παθαίνουμε. Οπότε δεν παραπονιέμαι. Ωραία, λοιπόν, πότε άρχισες να ασχολείσαι ενεργά με το stand-up, γενικά και το γράψιμο? Όλα μαζί πέσαν τον Νοέμβριο, πριν από 2 χρόνια, περίπου 1,5 χρόνο έχει, ναι. Mm-hmm. Το πρώτο φεστιβάλ, ας πούμε, το stand-up, αυτό εκεί που γίνει το Comedy Lab και το Πολύτροπο Τέχνης. Και μισό χρόνο πιο πριν κάτι βιντεάκια, αλλά τότε άρχισα ουσιαστικά να ασχολούμαι πολύ γερά, ναι, αυτό. Να πούμε στον κόσμο ότι περισσότερο ήσουν γνωστός πιο πριν στο YouTube με το κανάλι σου, το Night Power. Ναι, Night Power GR είναι όλο το κανάλι. Μετά στο Comedy Lab κάναμε τα Market Man και έγινα και εκεί. Και γενικά όπου πάω γίνομαι γνωστός συνήθως, αλλά αυτά. Αλλά δεν πάω σε πολλά μέρη γιατί βαριέμαι. Ναι. Σχετικά με το nightpower.gr, πώς δημιουργήθηκε ο χαρακτήρας? Δεν έχει τελεία. Σταμάτησε να λέτε ότι έχει τελεία. Δεν μπορώ και να βρίσκω, είμαστε μεσημέρι. Τύπος δημιουργήθηκε, έτσι το έκανα. Ξέρω εγώ πώς έγινε. Δεν σου ξέρω. Ξέρω κάτι. Ξέρω εγώ. Το έκανα. Μου την έσφαγαν κάποιοι και το έκανα. Καλά έκανες. Καλά έκανες και πήγε και πάρα πολύ καλά. Πρέπει να σου ναι. πω. Καλά, εντάξει, μωρή, σιγά. Ναι. Ναι. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου κομικοί και stand-up comedian? Εντάξει, είναι άλλο κομική, άλλο stand-up comedian, έτσι. Ναι, σωστό και αυτό, αλλά νομίζω περισσότερο είναι δεδομένοι όταν βλέπεις κάποιο stand-up, ότι είναι σίγουρο ότι θα έχεις αντριφή σε μερικούς. Π.χ. George Carlin δεν μ' αρέσει, αλλά τον έχω λιώσει, εντάξει. Αγαπημένη στην καρδιά μου μέσα είναι ο Mitch Hedberg και έχω το δικαίωμα να τον κλέψω, ναι. Πρέπει να σου πω ότι ήρθε το πρώτο μήνυμα από τον Παναγιώτη από τον Driver FM, ο οποίος γράψε με στυλ «Ο». Μάλιστα. Πολύ καλό, ο Παναγιώτη, είναι κάτι ένα βίντεο με αυτό είναι. Πώς με εκνευρίζουν οι αναφορές και όχι, δεν είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, κάνει ο κόσμος ότι γουστάρει, είμαι γκρινιάρης πολύ. Όχι, είναι μεγάλος φαν σου ο Πάνος. Το πιστεύω, το πιστεύω. Ναι. Εγώ δεν είμαι φαν των φαν μου. Λοιπόν, από μουσική, τι είδος προτιμάς? Πω, κάτι μπορώ να βρίσουμε, ναι, άστα να πάνε εννοώ, έτσι. Όλα, ξέρω εγώ. Όλα, πραγματικά. Καλό είναι. Νομίζω, αυτό. Εντάξει, δεν ακούω τέκνο και τρανς, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Τελευταία τι ακούω, δεν ξέρω, τι ακούω σήμερα. Σήμερα δεν έχω ακούσει μουσική. Όχι, τι ακούω σήμερα, το The Wall. Όχι, Smiths. Το The Wall από τους Big Floyd. Ναι, όχι, εντάξει, αυτό το ακούω και μετά σήμερα. Το έχω προγραμματίσει. Αλλά σήμερα ακούγα Smiths. Είχες πάει στη συναυλία των Big Floyd? Όχι, γιατί δεν μου αρέσει το The Wall. Είμαι λίγο hipster αυτό το Big Floyd. Έχω ακούσει τα υπόλοιπα albums και μου αρέσουν. Ναι. Medley Animals, εντάξει, το The Moon Terminal, αλλά όχι και Wall, εντάξει. Ναι, πρέπει να το ακούω καθ' στο The Wall. Είναι την ταινία και το The Wall. Ενώ το Dark Side of το ξέρουνε. Δεν το ξέρουνε. Ναι. Τι άλλο, παίζεις καθόλου video games? Και αν ναι, Civilization 5 πορωμένα. Ναι. Prince of Persia, Sands of Time, πολύ αγαπημένο, τρομερό. Mm-hmm. Είναι ιστορικό, βασικά μπορούσα να σου μιλάω πολλές μέρες για το Sands of Time, γιατί είναι όμορφο, δεν είναι απλά παιχνίδι, γι' αυτό. Ναι.
Εγώ είμαι φαν του Metal Gear Solid, όλες τις σειρές. Είναι... Α, ταινίας, ναι, ναι. Της ταινίας, το παιχνίδι. Metal Gear Solid 1, 2, 3, 4 και τώρα βγαίνει το καινούργιο το 5. Είναι κανένα για PC. Για PC έχει βγει νομίζω μόνο το 1, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά ρε, νομίζω ότι είναι ταινίες αυτά. Όχι, όχι, όχι. Επειδή έχουν πολλά cutscenes γι' αυτό. Ναι, είναι το πιο, ας πούμε, δεμένο παιχνίδι. Είναι το πιο δεμένο παιχνίδι σε όσον αφορά τους τίτλους των ένα με τον άλλον. Όπως και το Assassin's Creed, ας πούμε. Από το 2 μέχρι το Revelation ήταν όλα δεμένα. Να φανταστώ, η επόμενη ερώτηση ήταν PC-στας ή κονσολιέρης. Κονσολιέρης, υπάρχει όρος γι' αυτό, δεν το πιστεύω. PC-στας γιατί θα πάρεις PC έτσι κι αλλιώς, οπότε πάρει ένα καλό. Αυτό δεν ισχύει σε μένα, δεν έχω πάρει καλό PC. Και δεν ξέρω, αυτό, γιατί να πάρω κονσόλα για τα exclusive, όχι, θα περιμένω να βγουν στο PC άμα γίνει ποτέ. Εγώ είμαι κονσολιέρης, φανατικός κονσολιέρης. Φαίνεται ο casual gamer από χιλιόμετρο. Λοιπόν, και ερχόμαστε στα διλήμματα και τριλήμματα. Ωραία, είναι αυτό με το τρένο, με το ένα βαγόνι και μπορείς να αλλάξεις την πορεία του στις ράγες για να μην σκοτώσει πέντε εργάτες και να σκοτώσει έναν. Καμία σχέση, αυτό είναι το γνωστό ανέκδοτο. Λοιπόν, βουνό ή θάλασσα. Έλα, είναι, τι με ρωτάς. Εννοείται ηφαίστειο. Ηφαίστειο, ωραίος, ωραίος, ωραίος. Σαμπορίνης, ναι, έχεις τη θάλασσα, σου δίπλα ξυπνάς το πρωί και ψήνεις τον καφέ σου στη λάβα. Χωριό ή πόλη. Πω τώρα δεν ξέρω γιατί μπορεί να νομίζουν οι άλλοι ότι θα πάρω και θέση πολιτικά και καλά. Ότι όχι, είμαι όχι, υπέρ όχι. Του καμία σχέση. Και απλώς, τέτοια. Τι προτιμάς. Όχι, για συναυλίες, πόλη, για το χωριό, για όλα τα άλλα. Ναι. Σωστό. Και για να μην βλέπεις συνέχεια τα διαπρόσωπα, αλλά στην εδώ πέρα Αθήνα βλέπεις τα διαπρόσωπα συνέχεια, φαντάσου. Ναι. Παπάρια πόλη. Sorry. Δεν πειράζει, λέγε ό,τι θες πραγματικά. Για σένα ειδικά θα κάνω ένα... Όχι, όχι, εντάξει, δεν γουστάρω να πολιθείς. Ναι, οκ, δεν απολύομαι, εκεί είναι το θέμα. Καλά, έχεις μέσον, έτσι. Έχεις την κόρτο δήμαρχο το θείο και σε βάζει παντού. Όχι, απλώς το SRU για αυτό το 2 ώρο τουλάχιστον έχει κάνει, πιστεύω, μια καλή έτσι, συνθήκη. Φαντάσου ότι για την ΕΡΤ να έκλαινε το SRU. Λες. Πολύ ωραίο θα ήταν. Θα ήταν περιέργο και ωραίο ταυτόχρονα. Βέβαια, η λογοκρισία χρειάζεται τον κόσμο, γιατί αν λέει ο καθένας ότι θέλει, μετά θα έχουμε ελευθερία και αυτό δεν είναι καλό. Σωστό. Φραπέζι τσάι. Το είχε πει και ο Μπούς ότι πολύ ελευθερία κάνει κακό. Ναι, 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 το έχω ακούσει. Όπως αυτό που λέγαμε και στο καφέ που τέλος πάντων πίναμε. Πίναμε καφέ, καταλάβατε έτσι. Πίναμε καφέ. Λοιπόν, για το αυτό που σου είχα πει ότι η δημοκρατία είναι το πιο σάπιο σύστημα. Αλλά βρέσουμε ένα καλύτερο. Ναι, από όλα τα άλλα που έχουν δοκιμαστεί που λέει ο Τσόρτσιλ. Ακριβώς. Και ναι, το πήρε από το Civilization αυτό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, φραπέζι τσάι. Ωραία, φίλε, με έχει πιάσει σε παράξενη φάση. Λοιπόν, κοίτα, αν πιο φραπέ, το κακό είναι ότι θα θέλω να καπνίσω και μαζί και δεν καπνίζω. Ναι. Αλλά αν πιει τσάι, δεν σου βγαίνει να καπνίσει, γιατί προφανώς είναι κάτι πολύ ωραίο. Ακριβώς. Αλλά ο φραπές είναι η πραγματική, πώς το λένε, το πραγματικό ναρκωτικό. Το τσάι είναι για την μπουζεριά απλά. Ναι. Μερικές φορές. Άλλοι, ας πούμε, λένε πίνω καφέ για να ξυπνήσω. Κανείς δεν λέει πίνω τσάι για να ξυπνήσω. Πίνεις τσάι απλά, ξέρω εγώ γιατί πίνεις τσάι. Έχει πλάκα, είναι νερό με γεύση. Σωστό. Και, καλά και καλά δεν το ξύνεις, αλλά δεν το νιώθεις να το καταπίνεις. Να λες πω πω ωραία τα καρκινογόνα εκεί τώρα πεθαίνουν. Λοιπόν, τώρα σου έχω ένα τρίλημα. Λοιπόν, ξέρω. Είναι κανένα φασί Σελένα Γκόμεζ ή τέτοιο, ή Πάμε Λάντερσον ή τέτοιο. Όχι. Δυστυχώς όχι. Αλλά σου έχω μετά ένα, μου δώσες ιδέα. Λοιπόν. Γιατί τα διάλεγα για τις τρεις, για πες. Θέατρο, τηλεόραση ή bar stage. Backstage. Bar stage. Τα bars. Bar stage. Έλα ρε. Σίγουρα όχι τηλεόραση. Το τηλεόραση είναι ένα πολύ. Είναι ένα μέσο να. Ναι, θα πει βίντεο. Ναι. Το τηλεόραση. Mm-hmm. Δεν βγάζει νόημα. Θέατρο. Αμόρφωτο σημαίνει. Απολύτιστο. Δεν ξέρω. Ναι. Ίσως άμα δεν είχα χωρίσει τόσο σύντομα μία πρώην μου πιο παλιά να βλέπα θέατρο. Αλλά. Πώς το λένε, δεν ξέρω ρε φίλε, bar stage, τέλος πως όταν τα bar stage κάνουμε και τέτοια. Ναι. Βασικά ούτε κάνουν stage, απλά κάνουν τις καρέκλες στην άκρη. Αλλά όλοι οι stand-up θέλουν να κάνουν σε θέατρο, προφανώς για να έχει την ησυχία και να το βουλώνουν όλο και να μην τζουγκράνουν ποτήρια. Ναι. Ή τουλάχιστον να αποκτήσουμε παιδεία στην Ελλάδα ώστε να γίνεται και σε εμάς αυτό και να σέβονται. Μεγάλη πληγή η παιδεία στην Ελλάδα. Δεν πειράζει μόνο, εντάξει, Ελλάδα μας, να προσαρμοστούμε. Ναι, γιατί όχι.
Δεν απάντησε την ερώτησή σου, λοιπόν. Ναι, και είναι αυτό που έλεγα και παλιότερα, το ότι μην περιμένεις η χώρα να κάνει κάτι για σένα. Κάνε εσύ κάτι για τη χώρα. Αυτό δεν το έγραφαν στις προπαγανδιστικές αφήσεις του πολέμου. Κάπου τώρα στην Αμερική, Αγγλία, δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά είναι πετυχημένο. Καλά, πιο πολύ γκαντοειδές το γίνει η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο και τέτοια. Ναι. Δόξα ή χρήμα. Ε? Δόξα ή χρήμα. Λοιπόν. Σκάτα. Ρε φίλε, δύσκολο. Θα πω δόξα, γιατί στην ουσία όλα τα ψυχολογικά του ανθρώπου βγαίνουν επειδή δεν έχει αρκετές γκόμενες και όχι επειδή δεν έχει αρκετά λεφτά. Ναι. Και αν έχεις δόξα, όλο και κάποιος θα σε ταΐσει, οπότε αφού θα επιβιώνεις, αυτό, για δόξα ζουν όλοι. Σου έρχεται, ας πούμε, ένα παράδειγμα στο μυαλό που κάποιος έχει δόξα και δεν έχει χρήμα? Ο Χριστός. Ναι. Σωστό. Πολύ απλό και βασικά γενικώς όλοι οι ερωκίες και τέτοια. Με έχεις αφοπλήσει σήμερα σε 3-4 ερωτήσεις, να το ξέρεις αυτό. Τελείως. Ναι, ευχαριστώ. Γενικά το λένε για μένα αυτό, ότι είμαι αφοπλιστικός. Κυρίως επειδή μου κρατάει τις απλοκατοχής. Ναι. Παρακάτω, live ή βίντεο? Live streaming. Live εννοείται, live. Live, έτσι. Άλλη χάρη το καθένα βασικά, άλλη χάρη. Ναι, το ένα, ας πούμε, okay, βλέπεις κόσμο, έχεις επαφή και τα λοιπά, αλλά στο βίντεο κάνεις εσύ το μοντάζ για διορθώνεις τα λάθη που νομίζεις ότι έχεις κάνει. Α, νόμιζα να βλέπω, αλλά και αυτό που λες ισχύει επίσης. Ναι. Αλλά και στα live διορθώνεις τα λάθη που έχεις κάνει, γιατί άμα κάνεις λάθος, απλά το σώζεις και φύγεις και το λάθος έχει πολύ πλάκα. Live για πάντα. Μόνο live. Μόνο live. Λοιπόν... Ναι, και το, σαν θεατής μου αρέσει και το βίντεο πολλές φορές, γιατί έχεις αλλάζει κάμερα πολλές φορές, καλό ήχο, έχεις πολλές οπτικές διαφορετικές, ενώ στο live κάθεσαι στο ίδιο σημείο συνέχεια. Εκτός άμα γίνεται πίτ, οπότε αλλάζεις. Αλλά στο stand-up δεν κάνουμε πίτς. Σωστό. Σου έχω μία ερώτηση η οποία είναι πιο πολύ ψυχολογική, για να καταλάβουμε το τι άνθρωπος είσαι. Ωραία, προχωρά στην έρημο, βλέπεις ένα κύβο. Όχι, καμία σχέση, και αυτό δίλημα είναι. Μισογεμάτο ή μισοάδιο? Τι λες ρε, έχουμε φτάσει. Πότε θα σταματήσουμε να έχουμε ποτήρια επιτέλους για να το λέμε? Δεν υπάρχει μισογεμάτο μισοάδιο. Είναι... Δεν θα μπορούσε να υπάρξει γεμάτο χωρίς άδειο και άδειο χωρίς γεμάτο. Αυτά. Ρε παιδί μου, το ποτήρι πες ότι έχεις βάλει νερό και είναι μισό. Εξαρτάται τι θέλεις. Θέλεις να είναι άδειο ή θες να είναι γεμάτο? Αυτό εξαρτάται. Αν θες να πιεις τον αέρα, τότε είναι μισογεμάτο. Ξέρω εγώ ό,τι θες. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, και σου έχω την... να λες 50-50 και να πεις, α, το ένα 50 όμως είναι 50 ή 50. Ναι. Αλλά για να σου λύσω την απορία, όπως είχε πει και ένας διάσημος τράπερ Έλληνας, το ότι η απεσιοδοξία και η αισιοδοξία είναι πλευρές του ίδιου νομίσματος και στην ουσία είναι προκατάληψη για το μέλλον. Και είναι και δύο το ίδιο λάθος εντός εισαγωγικών. Αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα μουσική, ρε γαμό, το δεν έχουμε. Τι στο διάλο. Τι σκατά, δεν έχουμε, δεν έχουμε πείτε από πίσω. Ναι. Θα γούσταρες να βάλω εγώ κανένα να ακούει από το ακουστικό τηλεφώνου? Όχι, έχω βάλει, ας πούμε, λίγο έτσι hip hop, επειδή ξέρω ότι ακούς πιο πολύ hip hop. Δεν έχω πιο πολύ hip hop τελευταία απλά, αλλά εντάξει, γενικά. Πω, γάμ, άστο, εντάξει, με έχει καταστρέψει η ελληνική hip hop πάρα πολύ. Η ελληνική μουσική. Από ελληνικά μόνο hip hop, δεν μπορώ να ακούσω κάτι άλλο. Ναι, τα θεωρώ ξεφτυλισμένα τα υπόλοιπα. Να πούμε τώρα σφήνα σε αυτό που λέμε, ότι κάνεις και μια εκπομπή στο Destiny Radio. Α, ναι, για hip hop, ναι. Ναι, κάθε Δευτέρα. Κάθε Δευτέρα 2 με 4 Destiny Radio, έτσι συντονιστείτε. Αλλά νομίζω είναι τελευταία μας αυτή τη Δευτέρα, ήταν ήδη την επόμενη. Ναι. Θα δούμε. Αν βασικά έρθει ταυτισμένος λάθος, αυτή τη Δευτέρα δεν θα είναι τελευταία μας. Θα είναι τελευταία μας. Ναι. Και μετά από Σεπτέμβρη πάλι εννοώ. 11 Σεπτέμβρη, γιατί δεν υπήρχε και έτσι. Οπότε να πούμε ότι συνεργάζεσαι και με τον Κώστα Μαλιάτση. Ναι, ναι. Βασικά συνεργάζομαι, πιστεύω, μπορεί να το πει για όλους τους Έλληνες που κάνουν stand-up. Με εξαίρεση ένα-δύο οι οποίοι βγάζουν και μία ώρα μόνοι τους και δεν χρειάζεται να τους φέρνουμε σε παραστάσεις. Είναι γνωστό. Αλλά γενικώς είμαστε όλοι οι κομικοί πάρα πολύ κοντά. Ναι. Αυτό νομίζω έχει όλη την εντύπωση ο κόσμος, ότι τα παιδιά του Comedy Lab, ας πούμε, έχουν κάποια παρέα. Ας πούμε, ναι, ένα κύκλο. Ναι. Και όχι μόνο Comedy Lab, γενικά με το που ξεκινήσει να δει κάποιος και αρχίζει και σκάει παραστάσεις συνέχεια, αναγκαστικά έρχεται κοντά. Ναι, αυτό νομίζω είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Τέλειο είναι, τέλειο. Ελεγγύη το όπλο των κωμικών, πόλεμο στον πόλεμο των Λαζόπουλων. Ωραίος, ωραίος. Και σου έχω τη μεγάλη ερώτηση. Η δεύτερη μάλλον μεγάλη ερώτηση, γιατί θα πούμε και την πρώτη. Η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα? Αχα, γιατί έχω απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, το σίγουρο είναι ότι
πρώτα υπήρχαν, γεννούσαν αυγά, ωραία. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς ο προγνωστικότος αυγά θα γεννούσε, αυτό είναι βέβαιο. Ναι. Δεν παίζει ένα θηλαστικό, ας πούμε. Mm-hmm. Ωραία. Οπότε, όταν βγήκε η πρώτη κότα με το αλλαγμένο DNA ώστε να υποθεί ως κότα, ναι, ώστε να κατηγοροποιηθεί ως κότα εννοώ, mm-hmm, λόγω του DNA της, σίγουρα βγήκε από ένα αυγό, το οποίο βέβαια δεν ήταν κότας. Τι ήταν, ήταν του προγόνου της. Θα μου πεις βέβαια, η λεγέντα γίνεται με τη μία, ναι, εντάξει. Μπορείτε να ψάξετε το βίντεο, το ASAP Science είναι το κανάλι στο YouTube, που το εξηγεί πάρα πολύ ωραία, βρείτε τα. Πολύ ωραία. Ενημερώνεσαι με την πολιτική, παρακολουθείς εξελίξεις και έτσι? Δεν ξέρω. Βασικά, είμαι λίγο, εδώ είμαι λίγο κοινικός, στοικός, τεμπέλης και τέτοια, επειδή, ξέρεις, μου φαίνονται λίγο ότι γίνονται συνέχεια ίδια πράγματα, οπότε έχω αρχίσει και διαφορώ, εκτός να γίνει τίποτα καλό. Αυτά. Γιατί δεν περιμένω κάτι. Ξέρω, ο κόσμος γκρινιάζει για την πολιτική. Τι περίμενε δηλαδή? Να πάνε καλά. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω και δεν συγχωρώ πραγματικά στις προηγούμενες γενιές είναι ότι γκρινιάζουν τώρα ενώ έχουν ψηφίσει αυτά που έχουμε τώρα. Εντάξει, ναι. Είναι, τα δόντια σου ξεπατάει βέβαια. Έχεις το δικαίωμα να την πεις. Ναι. Αλλά προφανώς αντικατοπτρίζει το λαό η κυβέρνηση και με εκνευρίζει που εκνευρίζονται. Λοιπόν, και, σε αυτή και, και ψάχνουν να ζητήσουν τα αρέστα από τους πολιτικούς. Και η λύση πια είναι: φύγετε πολιτική, να έρθει κάποιος άλλος. Μάλιστα, εντάξει, ναι. Αφού τον ψηφίζει εσύ πάλι, ίδιος θα είναι. Πιστεύω ότι όποιος παίρνει εξουσία στα χέρια του, βλέπουμε και το κανονικό του πρόσωπο. Ναι, ναι, ναι. Και στο χωρισμό επάνω επίσης. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, τώρα θα σου πω την τελευταία ερώτηση και μετά θα περάσουμε σε άλλη ενότητα. Ω, πάμε μετά. Μετά έχουμε σπορ και μετά έχουμε τέχνη. Περίπου. Περίπου, πάρ' το έτσι. Λοιπόν, Πάμελα Άντερσον και την αγαπημένη μου φυσικά Ιταλίδα Μόνικα Μπελούτσι. Ποια από τις δύο? Από Ιταλίδα μόνο τη Τσιολίνα, αλλά θα πω Μόνικα Μπελούτσι γιατί προφανώς είναι πιο φυσική, είναι μιλφάρα και έτσι, δεν είναι ψευτοβιζαρή Πάμελα Άντερσον. Έχει παίξει καλύτερες ταινίες, πιο σημαντικό. Δεν υπάρχει τότε στο ίντερνετ που καλή ευκαιρία θα τα βγάλουμε για χρήματα. Mm-hmm. Και τελειώνουμε αυτήν την ενότητα, περνάμε στην ενότητα όνομα και πρώτη φράση. Δηλαδή, σου λέω ένα όνομα εγώ και λες το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Καραμανλής. Είναι αυτή που παίζει PlayStation. Παπανδρέου. Είναι ένα τύπο που κυβερνούσε τη χώρα. Mm-hmm. Ωραία. Σαμαράς. Έχει Σαμάρι. Τι έχει? Σαμάρι. 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 Ναι. Από το Σαμαρά, Σαμάρι, σωστό. Ξέρω εγώ, μιλάμε ότι μπαίνει στο μυαλό αυτή τη στιγμή. Έτσι, οι συνειδημοί που κάνω είναι τελείως βαθιά στην ψυχή μου. Ναι. Βενιζέλος. Ναι. Βενιζέλος, είναι χοντρός, έτσι. Ναι, όντως. Είναι το μυαλό που προσπαθεί να κατηγοριοποιήσει τα πράγματα και βρίσκει ό,τι πιο εύκολο μπορεί για να το θυμάται. Mm-hmm. Και φαντάζομαι και έχει αντιβάσει το ρατσισμό στο ότι είναι ένα πολύ εύκολο πράγμα να αναγνωρίσει τον άλλον. Ωραίο, μαύρος εδώ. Και ναι, και έτσι βγαίνει σιγά σιγά. Μιχαλολιάκος. Είναι Χρυσαυγίτης. Σοβαρά, πω, τι είπες τώρα? Δεν ξέρω ρε φίλε, είναι τελείως, πώς το λένε, οι ερωτήσεις σου. Είναι κάτι πρόσωπα πολύ γνωστά, μου λέγες με, θα ήταν πιστεύω ανάποδο κάτι ωραίο. Δηλαδή, ξέρεις, αγάπη και να σου λέω εγώ Μιχαλολιάκος. Αγαπάς Μιχαλολιάκο φαντάζομαι, έτσι, οι ατάκες του είναι απίστευτες. Δεν ξέρω, αυτό εννοώ, δεν θα παρακολουθήσω τον Μιχαλολιάκο τι λέει. Βασικά τον είδα λίγο τον Τζέκα όταν είχε βγει και πιο πριν λίγο και μου την έσπασε, ξέρω ότι δεν μ' αρέσει, τέλος εκεί, ξέρω εγώ. Απλό. Και απλά περιμένω. Ποια είναι η γνώμη σου σχετικά με τον κλείσιμο της ΕΡΤ? Πάρα πολύ καλό θέμα. Δεν ξέρω ρε φίλε, το μόνο εκνευριστικό, αυτό που με εκνεύρισε πραγματικά πολύ και μάλλον θα το κάνω και σε βίντεο, είναι ότι τόσο καιρό ο κόσμος παραπονιόταν και δεν την έκλεινε και περίμενε το Σαμαρά να την κλείσει. Ναι. Αυτό είναι κάτι που θα με εκνευρίσει και λέει πολλά για τα, και τόσο κόσμο που παραπονιόταν και λέγανε 8 ευρώ δίνουμε στην ΕΡΤ, και δεν κάναν τίποτα. Ναι. Αυτό είναι που θα μείνει μετά. 2.500 θα φύγουν, οι 1.000 θα βρουν δουλειά στην ΕΡΙΤ, οι άλλοι θα ξεχαστούν, θα πεθάνουν, θα βρουν δουλειά, κάτι θα γίνει. Ο λαός θα παραμείνει το ίδιο πράγμα του, ότι μου τη πάει που υπάρχει έρτη, που δεν θα κάνω τίποτα, θα περιμένω 10 χρόνια να βγει κάποιος στην τύχη να την κλείσει. Mm-hmm. Αυτό είναι που μου μείνει. Κανονικά, δεν ξέρω, είναι περίεργο θέμα και μου ζητά στην ουσία να σου βρω μια λύση μέσα σε ένα οικονομικό σύστημα που δεν μου κολλάει και πάρα πολύ, μάλλον δεν μου φαίνεται ωραίο. Καλά, το σύστημα γενικά
της Ελλάδας. Ναι, δεν περίμενε. Ξέρω εγώ. Το περίμενα ότι θα γίνει. Όχι για τα κλισιέρια, ότι θα πονέσει κόσμος από τη στιγμή που έχεις όλο αυτό το πράγμα με την οικονομία. Και όχι μόνο την πεσμένη οικονομία, και καλά να πηγαίναμε. Μια ελεύθερη οικονομία προϋποθέτω ότι κάποιος θα πονέσει. Αν κάποιος έχει 1000 ευρώ, κάποιος δεν έχει 1000 ευρώ. Ακριβώς. Και είναι προφανές πως όταν υπάρχουν αυτά, δεν θα υπάρχουν τα άλλα. Οπότε, τι να πω, από τη στιγμή που εσύ βγαίνεις και υποστηρίζεις τελείως αυτό και πληρώνεις φόρους, κόβεις αποδείξεις, αγοράζεις, ενισχύεις το κράτος, να περιμένεις ότι θα σου έρθει και η ώρα που θα σε πονέσει και εσένα το σύστημα το ίδιο. Εκτός αν είσαι αρκετά αδίστακτος και τυχερός. Ναι. Έχω διαβάσει ότι το Σύνταγμα, ας πούμε, της Ελλάδας γενικά έχει τους καλύτερους νόμους από όλα τα υπόλοιπα κράτη. Ποια είναι η γνώμη σου? Καλά, αυτό? Το καλύτερο πώς θα εννοεί? Το ότι είναι ακριβές και συμφέρει όλους. Το θέμα είναι ότι δεν εφαρμόζεται. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Αυτό το λέγε Ροίδη. Ναι, αλλά επίσης ήταν καταστραμμένος. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω ρε, το Σύνταγμα αυτό τώρα μου ωραία. Αυτό δεν εφαρμόζεται, αυτό δείχνει ότι μάλλον πρέπει να τα αλλάξουμε και να βάλουμε αυτό που εφαρμόζουμε. Mm-hmm. Ας γράψουμε κάτω αυτό που εφαρμόζουμε τώρα. Μάλιστα. Δεν έχει σημασία τι γράφει. Σημασία έχει τι θέλει να κάνει ο κόσμος. Και αφού ο κόσμος δεν το θέλει, ας τα αλλάξουμε. Ακριβώς. Βασικά δεν χρειάζεται καν να το γράψουμε. Το εφαρμόζουμε όπως θέλουμε εμείς. Mm-hmm. Τι νομίζεις ότι θα γίνει στα επόμενα 10 χρόνια? Ποιες είναι οι βλέψεις σου? Θα γυρίσει εκεί 10 φορές γύρω από τον ήλιο. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλά, εντάξει, μη το λες. Εγώ το λέω με αρκετή βεβαιότητα όμως. Λοιπόν, τι θα γίνει τα επόμενα 10 χρόνια στην Ελλάδα, εννοείς? Στην Ελλάδα. Ρε, κάθε μέρα προσεύχομαι απλά να γίνουμε προτεκτοράτο της Αμερικής. Αυτό. Ναι. Όντως, νομίζω ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να παίρνει χαμπάρι ότι τίποτα πλέον δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι ένας μονόδρομος. Μόνο αν εμείς πάρουμε το τιμόνι στα χέρια μας. Γύρισουμε το τιμόνι και πάμε του γκρουπ προς μια άλλη κατεύθυνση. Όποια και να είναι αυτή, ας πάρουμε τουλάχιστον ένα ρίσκο. Έχουμε τόσο καιρό και εμείς το οδηγούμε εκεί. Ναι, ισχύει. Οπότε εντάξει, δεν υπάρχει κάτι κακό. Πάντα δηλαδή συμβαίνει αυτό που θέλει ο κόσμος. Ακόμα και όταν είμαστε τελείως υπόδουλοι, πιστεύω ότι είναι επειδή το θέλουμε. Καλά, εκτός αν μιλάμε για κάτι φάσεις όπου οι άλλοι έχουν τάγκ και ο λαός είναι κάποια άτομα τα οποία δεν έχουν τίποτα. Ναι. Μόνο εκεί. Πού μπορεί ο κόσμος να σε δει live αυτές τις μέρες, αυτό τον καιρό τέλος πάντων? Πουθενά. Πουθενά, έχει σταματήσει. Το καλοκαίρι δεν έχουμε τόσο στάνταρ. Βασικά ενδέχεται 13 του μήνα να είμαι στην Πειραρία Τσίρση, στον Πειραιά, αν δεν είμαι θα είναι. Όχι 13 είναι. Όχι, 11 ο άλλο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ναι. Πολύ ενημερωμένο σχετικά με τα στάνταρ. Ναι, δεν θα πάω μάλλον γιατί θα πάω διακοπές. Αλλά γενικά λέμε τώρα από ό,τι φαίνεται να πάμε τέλη Ιουλίου. Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο με τον Μάγιους, τον Μαλιάτσι και τον Tiny Jackal. Tiny Jackal είναι από τους Full Face, θα παίξει μουσική και ο Μάγιους θα είναι DJ. Ναι. Και εμείς ήδη θα κάνουμε stand-up αυτό. Φυσικά δεν θα ξεχάσω τη δική σου ατάκα στο αυτοκίνητο όταν προχωρούσαμε τέλος πάντων και συναντάμε εκείνο το γάμο. Πραγματικά. Γίνεται γάμος. Αν γίνεται γάμος, ναι. Ναι, ο γάμος εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ατάκα και το σκηνικό όλο αυτό. Δηλαδή ήταν κάτι που δεν το συναντάς κάθε μέρα. Τι είχα πει? Κάτι για πολυγαμία. Η μονογαμία είναι για τους... πώς το είχες πει? Η μονογαμία είναι για τους άχρηστους. Για τους χαμένους. Για τους χαμένους, ναι. Το χαμένους είναι μια φράση που χρησιμοποιώ πιο συχνά. ναι, πω, το είχα πει όντως, πολύ καλά. Δεν τώρα εντάξει, κρίνω τον άνθρωπο, γιατί τον ξέρω. Μπορεί να παντρεύτηκαν για το Θεαθήνε και να είναι πολυγαμικοί ανοιχτά και οι δυο τους, έτσι. Mm-hmm. Γιατί η πολυγαμία δεν θα πει αναγκαστικά ότι πηγαίνεις με πολλές και τέρμα ότι δεν ερωτεύεσαι καμία. Ναι. Σωστό. Γιατί άλλο το είμαι ερωτευμένος με μια κοπέλα μόνο και της δίνω τα πάντα και είμαι κολλημένος τέρμα και τυχαίνει να κάνω σεξ μια στο τόσο με κάποια άλλη. Mm-hmm. με συνένεση και τις κοπέλες που έχεις. Ναι, αυτό. Η συνένεση είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Η συνένεση της πολυγαμίας στο δεύτερο πρόσωπο που έχεις. Εντάξει, με ένα μηδέο, πού είναι το πρόβλημα? Τότε πλέον νομίζω δεν υπάρχει σχέση. Απλά να πας μια όσο όμορφη εσύ για να βρίσκει για αυτή αντίστοιχα τόσους άντρες. Ναι. Αλλά δεν ξέρω. Νομίζω τότε πάβει ο όρος έχουμε σχέση. Δεν ξέρω. Ο όρος σχέση δεν πάβει ποτέ. Δεν πάβει ποτέ νομίζεις? Αν το πάρεις ετυμολογικά δηλαδή, πάντα έχει σχέση με όλους. Ναι. Η σχέση που έχετε, πώς σχετίζεστε. Mm-hmm. Δεν τελειώνει ποτέ. Και τέλος για να μην... έχεις πολλούς φίλους μπορείς να έχεις και πολλές κοπέλες. Βασικά έτσι θέλω να πιστεύω. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι μέχρι να κολλήσεις με κάποια ρε παιδί μου και να φας τρελή ήττα.
Ναι, εννοείται, εννοείται. Ναι. Να φας τρελή, ήταν όταν θα χωρίσει μετά, γιατί την πρώτη κρατάει για πάντα. Ναι. Ή όταν θα πεθάνει κάποιο από τον δύο σα. Σωστό, σωστό. Προσευχήσουμε να πεθάνει πρώτο απλά. Θα τα έχετε καλύτερα από μένα, βασικά Louis CK στο Hilarious, κατεβάστε να το δείτε. Ποιο είπε? Louis CK Hilarious λέγεται το DVD. Είναι... Κατεβάστε να το δείτε. Είναι ταινία, είναι ντοκιμαντέρ, κάτι. Stand-up φυσικά, stand-up. Stand-up. Ωραία, θα το δω. Εντάξει, δεν αγγίζει να το δει. Απλά το είπα για να μην μου λένε ότι κλέβω αστεία. Σωστό, σωστό. Έχω πολύ μεγάλο θέμα βασικά με τα κλεμμένα αστεία. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Όμως. Τι προάλλε ένα στο Twitter έγραψε κάτι, ένα άκυρο και του γράφω αυτό το αστείο από ένα κωμικό. Ναι. Είμαι καμένο με αυτό το πράγμα. Άμα βλέπω κλεμμένα αστεία, τσαντίζομαι αρκετά. Και καλά κάνει. Δηλαδή, ο άνθρωπο, ειδικά ο καλλιτέχνη, δημιουργεί, δεν αντιγράφει. Mm-hmm. Δικαιούσε να κλέψεις, αλλά όχι να κλέβεις αυτούσια. Δικαιούσε να κλέβεις την ψυχή του άλλου μόνο. Όπως κάνω με το Μίτσι Χάιμπρικ, του έχω πάρει τα πάντα και δεν το ξέρει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχεις ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πράγμα που δεν το έχω ξαναδεί ούτε σε παρέες, ούτε στην τηλεόραση, ούτε στο YouTube, πουθενά. Και πραγματικά κάποιοι λένε, όπως και εγώ ρε παιδί μου, ότι είσαι ο πρωτοτάρης του ελληνικού τρόλινγκ. Θα το έλεγα εγώ. Ναι, καλά, και τι ήταν τότε ο Σωκράτης. Αν υπάρχει το πρόσωπο που το γράφει ο Πλάτωνας. Αλλά όχι, εντάξει, δεν ισχύει αυτό, γιατί είχαν γράψει κι άλλοι γι' αυτό. Αλλά ας κάνουμε την κριτική μας. Τι ήθελα να πω. Ναι, ευχαριστώ. Εντάξει, τρόλινγκ. Με εκνευρίζει, γιατί μάλλον ο κόσμος με ήθελε μόνο για το τρόλινγκ μου. Mm-hmm. Και αυτό τρόλινγκ είναι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται κάπως ρε φίλε που όλοι λέγανε. Χαίρομαι πολύ που διαβάζω σχόλια που τους έχεις τρελάρει όλους. Ναι, ψήνεσαι καθόλου να γελάς και μετά αστεία, μα είναι. Αλλά εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Ο καθένας με θέλει για άλλους λόγους. Τι να κάνεις. Άμα άλλοι, ξέρω εγώ, βλέπει τα βίντεο μου και τα χτυλώνεται, εντάξει. Ο καθένας για όποιο λόγο γουστάρει τα βίντεο. Είχες πει σε παλιότερη συνέντευξη. Τα views να ανεβαίνουν και άγιος ο Θεός. Ναι, ναι. Να έχω views, subscribers. Τώρα όσοι μας ακούνε, καλό να κάνουν subscribe στο Night Power GR. Και στο Last Alex Standing να κάνετε subscribe και like σε όλα τα βίντεο μου. Και αφήστε σχόλιο και κάντε τα και share, έτσι. Πάντα, πάντα αυθόρμητα. Ναι. Ναι. Έχω φάει μπαν βασικά από ένα κανάλι που ανέβαζε στο Undavera Comedy Club. Mm-hmm. Και επειδή έγραφε τα βίντεο του μέσα, κάντε μας like. Τους έστειλε ένα PM πολύ άσχημο και έφαγα μπαν. Και τώρα το όνειρό μου είναι να γίνω μεγάλος κωμικός, να πάω στην Αμερική σε αυτό το Comedy Club και να συναντήσω αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για τα βίντεο. Και να τους δείρεις φυσικά. Βασικά θα ερωτικοποιήσω το μίσος μου, θα κάνω σεξ μαζί της και κλασικά να βρω έναν τρόπο να ενωθούμε, μιας και δεν μπορούμε αλλιώς. Είχες πει σε παλιότερη συνέντευξη στον Ευτύχη Μπλέτζα ότι δεν πας στο Night Bauer. Είναι τόσο όμορφο. Ναι. Σε παλιότερη συνέντευξη με τον Μπλέτζα, ναι. Ναι, δεν πας καθόλου το nightpower.gr. Καθόλου. Ναι, ρε, αφού στην ουσία για αυτόν τον λόγο τον κάνω. Είναι μια κάθαρα. Θέλω να σκοτώσω κάποια κομμάτια του εαυτού μου τα οποία επιβιώνουν, τα οποία θεωρώ αλότρια ή κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι επέλεξες και την πιο εύστοχη, ας πούμε, βάση του να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, πολλοί κόσμος δεν το κάνει αυτό. Προσπαθεί δηλαδή να κρύψει τον εσωτερικό του κόσμο πολύ βαθιά, ώστε να μην βγει παρά έξω και νιώσει άβολα ανάμεσα στους γύρω του. Αυτό εννοείται. Εγώ θέλω να τον γελιοποιήσω. Να γελιοποιήσω όσο θεωρώ αλότρια και να γελάσω μαζί με τον κόσμο με αυτές τις βλακίες. Mm-hmm. Γιατί όταν ο κόσμος γελάει με τον Night Power, χαίρομαι. Γιατί γελάει με αυτά που θεωρώ και εγώ σαχλά. Και στο stand-up μου κυρίως αυτό, γιατί σε έντερνετ κολλώνω λίγο να το κάνω. Να πω τα πράγματα τα οποία με ανησυχούν πραγματικά εμένα πολύ και είναι ντροπιαστικά. Mm-hmm. Και να γελάσει με αυτά ο κόσμος ώστε έτσι να τα αποδεχτεί. Πρέπει να σου πω ότι οι άνθρωποι που κάνουν αυτοσαρκασμό. Είναι και πολύ πετυχημένοι στη ζωή τους και στη δουλειά τους και παντού. Βασικά γνωρίζεις μόνο αυτούς. Δεν έχεις γνωρίσει κανένα αποτυχημένο αυτοσαρκαστικό τύπο. Ναι, ναι, ισχύει. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και αν είσαι άφταγος στον δρόμο χωρίς τίποτα, mm-hmm. και αυτοσαρκάζεσαι, μάλλον είσαι πετυχημένος. Ωραία. Και τέλος, για να μην σε απασχολώ άλλο και σε καθυστερώ. Από τι ξέρω, έχω κανονίσει για σήμερα να μιλήσουμε. Εντάξει, ρε παιδί μου. Είμαστε εγώ ήδη... σου λέγα να μην σε απασχολώ. Σε παρακαλώ, μία φορά να βρεθούμε και κερνάω εγώ σήμερα. όχι. Κερνάω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κέρασμα. Παρακαλώ, ρε φίλε. Όταν ανέβω. Σε υδροκιάνιο τώρα. Τι? Σε κέρασε υδροκιάνιο. Ξέρω εγώ, αφού δεν είναι πραγματικό, μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε. Είναι παιχνίδι. Ακριβώς. Όταν ανέβω Αθήνα, να είσαι σίγουρος ότι θα σε πάρω τηλέφωνο για καφέ.
Δεν το συζητάμε. Έτσι, έτσι, για να πάρουμε και μανιτάρια μαζί, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Τα γνωστά τα μανιτάρια. Ναι. Ναι. Τέλος, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Σε περίπτωση που καταλάβατε, εννοείται ψιλοκύμπιν τα κιουμπένσεις, έτσι, ψάξε στο Google. Λοιπόν, και τέλος, τι νέο περιμένουμε από σένα στους επόμενους μήνες και γενικά με την επόμενη χρονιά? Τίποτα. Να περιμένετε την αυτοκτονία μου απλώς. Την αυτοκτονία σου. Ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να περιμένει κάποιος. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνω. Ξέρω εγώ. Να είμαι καλύτερος στο stand-up και επιτέλους όλες αυτές τις σημειώσεις που έχω από πράγματα να τα βάλω κάτω και να τα γυρίσουμε. Πρέπει να σου πω ότι πολλοί κόσμος περιμένει καινούριο marketman. Α, ωραία. Μ' αρέσει πολύ που αναγκάζομαι να το λέω κάθε φορά ότι δεν θα βγάλω καινούριο. Και αυτό είναι η μαγεία, ρε μαλάκα. Γι' αυτό είναι γαμάτο. Γι' αυτό είναι τέλειο. Επειδή ο κόσμος ζητάει και εγώ λέω όχι. Σαν τις γκόμενες, ας πούμε. Ναι, είναι ωραίο επειδή ο κόσμος δεν είχε καταλάβει. Βασικά, όχι. Μου το έχουν πει κάμποση. Το τελευταίο επεισόδιο δεν ήταν καλό τόσο. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ. Φαίνεται ότι δεν θα βγαίνουν καλά τότε επόμενα. Δεν το νομίζω. Ας πούμε, τα πρώτα 5 επεισόδια, ας πούμε, 4, ήταν τόσο καλά, ας πούμε, που δεν. Συγχωρούσαν και τα τελευταία. Όχι, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Απλώς, εμένα μου αρέσαν όλα τα επεισόδια και πολλοί κόσμος περιμένουν marketman. Thanks, παιδιά. Αλλά ήταν μια. Ήταν και πολύ πιο πρόχειρο από ό,τι φαντάζεται ο κόσμος. Ναι. Πολύ πιο πρόχειρο. Και απλά ήταν ωραίο επειδή στην ουσία πήρα μια φόρμα την οποία, ας πούμε, με την οποία δεν ήμουν καθόλου οικείος. Mm-hmm. Το στείλω λαθό. Και απλά επειδή ήταν πολύ, πολύ εύκολο, μπόρεσα να εκφράσω πολύ εύκολα τον μηχανισμό μου, πιστεύω. Ναι. Δηλαδή το πώς βγάζω αστεία, το τι είναι αστείο για μένα, φάνηκε πολύ πιο ξεκάθαρα από ό,τι θα φαινόταν σε ένα σκετάκι κάτι παρόμοιο. Έχεις μεγάλο δίκιο σε αυτό που λες και πολύ σκοτεινό. Και γι' αυτό φάνηκε ωραίο, επειδή χτύπησε κατευθείαν στο μυαλό μου μέσα, έδειξε. Ακριβώς. Αλλά κατά τα άλλα, άμα δεν το στήσει ωραίο, δεν έχει θέμα. Πρέπει να είναι λίγο τέχνη, να μην είναι μόνο το «Ω, δείτε το μυαλό μου ότι είναι αστείο» ή κάτι παρόμοιο. Καλά, αυτό το βλέπει και ο κόσμος στο stand-up, δηλαδή στον τρόπο που παρατηρεί. Ναι, μου αρέσει να τα περιπλέκω λίγο. Δηλαδή, ξέρω ότι υπάρχει ένας πυρήνας κεντρικός στο μυαλό μου μέσα με το χιούμορ, αλλά θέλω να βάλω γύρω-γύρω στολίδια, να το βάλω παιχνιδάκια, σκετσάκια, μουσικούλες, τέτοια εννοώ, τα πάντα. Ναι. Κατάλαβα. Το marketman ήταν πολύ απλό και γρήγορο. Και γι' αυτό έκανε και μεγάλη επιτυχία. Αλλά αυτό πέτυχε όμως. Πάρτε τα μούτρα σας. Λοιπόν, Αλέξανδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν. Και εγώ σε ευχαριστώ, Θάνο Τσιφτίδης. Ναι, Τσιφτίδης. Σε έκανα και τάξη σήμερα στο σχόλιο. Ελπίζω να σε κάνουν πολλοί άνθρωποι άντα, αλλά ούτε ένας δεν έκανε like. Δεν πειράζει. Ελπίζω να μας ακούνε από το Facebook μου φίλοι. Φίλοι μου, κάντε like σας παρακαλώ στο status αυτό. Σιγά. Σιγά. Να μεγαλώσει το ηλεκτρονικό πουλί μου. Υπάρχει φράση ή πίνεις, μπορείς να το ψάξεις στο Urban Dictionary. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω λοιπόν για άλλη μια φορά που είσαι εδώ στο Radio 21 και στο driverfm.gr. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Ευχαριστώ και συνέχεια. Επίσης και στο βαθμό σας. Επαγγελματικά κτλ. Και ό,τι καλύτερο. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα ερωτικά σε σένα. Να σε καλά. Να σε καλά, Αλέξανδρε, θα τα πούμε. Έτσι, καλά γαμίσια, γεια σας. Για χαρά. Καθημερινά από τις 12 έως τις 2. Action! 1, 2, 3, count! Στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ο Θανάσης Τσιφτσίδης. Ραδιοκός. Δυνάμωσέ το.